είχα όρεξη να πω σήμερα γιατί δεν είμαι καλά στην υγεία μου και μπήκα μέσα για να έρθω να λύσουμε την παρεξήγηση. Μπράβο. Και συμφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο. Σου είπα αυτή τη στιγμή, πριν 5 λεπτά, σου είπα ποιο είναι ο λόγο που δεν είμαι είναι καλά. Είναι αυτό ο λόγο. Και φέρεσαι εμένα άσχημα για έναν λόγο άλλον. Και εγώ δεν είμαι καλά στην υγεία μου. Μπήκα μέσα να σου φερθώ άσχημα. Δεν κατάλαβα, τι λες τώρα. Φέρεσαι σε μένα άσχημα και ένα πρόβλημα που έχει στο μυαλό σου. Ναι. Γιατί φέρω άσχημα. Που κάθομαι και ασχολούμαι τώρα με το τέτοιο ότι ήταν πλάκα και δεν έπρεπε πάλι να μου μιλήσεις και ενώ το έχουμε πει 10 φορές, θα καθόμαστε να λέμε τα ίδια. Το έχουμε πει 10 φορές, γιατί 10 φορές έχει την ίδια συμπεριφορά. Φώναξε, βλέπουν, εντάξει. Μου περνάει διάφορα αν βλέπει κάποιος ή όχι. Αυτό που κάνεις. Ξέρω πολύ καλά τι το κάνεις. Ξέρω πολύ καλά. Αυτό που κάνεις δεν είναι σεβασμός. Mm. Εγώ δεν έστειλα τη μία μέρα λουλούδια και μετά τρεις μέρες φερόμουν να χάσα χαζός. Εντάξει, έχουμε τα πάνω μας και τα κάτω μας. Έχουμε τα πάνω μας και τα κάτω μας. Μέσα σε 4 μέρες εσύ πρόλαβες να. Και σε μία ώρα, και σε μία ώρα. Είμαι κυκλοθυμικός. Πρόλαβες να έχεις τα πάνω σου και τα κάτω σου μέσα σε 4 μέρες. Η τρελή του σπιτιού είναι η Βιβιάν. Όχι, ο Νίκος. Ο Νίκος ξέρει τι. Ο Νίκος όπως και τα κορίτσια, αυτό που λες εσύ για τα κορίτσια. Που λες ότι τα κορίτσια το συζητάτε. Αυτό σου λέω. Πήγαινε. Αυτό σου λέω. Είσαι σοβαρός. Συνεχίζει να με μειώνεις. Πήγαινε. Είσαι σοβαρός. Εντάξει. Τη μία μέρα στέλνεις λουλούδια, γίνεται μία πλάκα και μετά τρελαίνεσαι για μία πλάκα. Mm. Είναι σοβαρό αυτό. Πού το έχεις ξαναδεί ακριβώς. Στο μυαλό μου. Πού το έχεις ξαναδεί. Στο μυαλό. Και γίνεται πλάκα, παρεξηγέσαι, φέρεσαι άσχημα, αντί να το πεις όμορφα και εγώ και σου λέω, ξέρεις κάτι, συγγνώμη. Και έρχομαι τρεις φορές να σε πιάσω να μιλήσεις. Πάλι τα ίδια λες. Κουράστηκα. Από χθες το έχω ακούσει 15.000 φορές. Ποιο. Αυτό που λες. Ποιο. Η πλάκα ήταν πλάκα και αυτό και έρχεσαι. Ναι, και έρχομαι, ωραία. Και έρχεσαι και έρχομαι. Ήρθα να μιλήσεις. Δεν με νοιάζει, Βιβιάν. Αν έρχεσαι και... διάφορο να λυθεί ό,τι έγινε. Να φανταστώ, δεν έχεις αντίλογο. Τελείωσες. Σου απαντάω, να φανταστώ, δεν έχεις αντίλογο. Όχι. Α, συμφωνείς αυτά που λέω. Και επαυξάνω. Σε ειρωνεύομαι. Και επαυξάνω, σου. Μπορώ πολύ εύκολα να σε ειρωνευτώ. Και δεν θα είναι ξεφτύλος αυτό που είπα πριν. Θα είναι άλλη. Όπως σου μιλάνε και σε σέβονται, να μάθεις να σέβεσαι τους ανθρώπους. Εγώ δεν μπήκα εδώ μέσα. Γι' αυτό δεν σου απαντάω. Εγώ δεν μπήκα εδώ μέσα, ούτε να παίξω με κανέναν, ναι, ούτε να κάνω παιχνιδάκια. Μίλησα ειλικρινά, σεβάστηκα διάφορα προβλήματα που υπήρχαν και για την ηλικία και εγώ, για λοιπόν, όλα. Εγώ λοιπόν για πες, μπήκα για να παίξω. Μπήκα για όλα. Σε χρησιμοποίησα, όπως είπε σε Vivian κάπου, σε χρησιμοποίησα για να μπούμε στο παιχνίδι. Ναι. Θες απάντηση. Ναι. Ωραία. Όταν λέμε σε έναν άνθρωπο. Σε χρησιμοποίησα. Σου απαντάω, μη φοβάσαι. Εγώ δεν απαντάω ναι ή όχι mm-hmm. για να υπάρχουν μετά παρεξηγήσεις. Εγώ θα σου απαντήσω ξεκάθαρα όλη μου την απάντηση. Όταν έρχεσαι μέσα σε ένα παιχνίδι και λουλουδάκια, αγκαλίτσες και ναι και τι όμορφα και αυτά και ξαφνικά ψάχνεις αφορμή και δικαιολογία ότι εγώ παρεξηγήθηκα και το παίζω ιστορία μέσα στο σπίτι, έλα φύγε και έλα και εμένα έρχεται και μου μιλάει η Βίβια μου 20 χρόνια και εγώ τη γράφω, γιατί το κάνεις. Γίνεται κάτι άλλο πάλι, έρχεσαι και μου λες ναι αυτό για τα ρουκουλάκια, ναι συγγνώμη είχες δίκιο, το σκέφτηκα, ήταν λίγο παρατραβηγμένο. Όχι, εγώ θα την ξαναέκανα αυτή την πλάκα αν ήμουν σε άλλη σχέση. Και το θεωρώ πλάκα. Αλλά εσένα, αν σε προσβάλλεις, Νίκο, σαν άνθρωπος και το θεωρείς εσύ λάθος, εγώ σου ζητάω συγγνώμη. Για εμένα όμως δεν ήταν λάθος. Εγώ τι πρέπει να κάνω, δηλαδή. Πρέπει να περιμένω, λέει, το τι θα κάνεις στην κάθε σου κίνηση για να δω αν με προσβάλλει ή δεν με προσβάλλει. Οκ. Okay. Εσύ είσαι σωστός. Δεν κάνεις κίνηση εδώ μέσα που με προσβάλλει. Δεν κανένας δεν είναι σωστός. Ίσα τώρα που μαθαίνω και αλήθειες από σένα, δεν το ξέρα. Λες ότι όλοι έχουν πρόβλημα μαζί μου. Ότι όλοι σου έχουν πει ότι και καλά μπήκα για να σε χρησιμοποιήσω για Μείτε, να μπω μα μέσα. Το είδες και στο βίντεο που το συζητάγαμε εδώ, στον καναπέ. Δεν το έδειξε σε βίντεο στον καλά. Τι έδειξε. Δεν το έδειξε σε βίντεο στον καλά. Κάτσε και δες τα επεισόδια τότε. Γιατί και η Ειρήνη είχε αμφισβητήσει και ο Σοκράτης μου είπε να προσέξω και όλοι το είπαν να προσέξω. Ο Σοκράτης γιατί κανένας δεν σου έχει εμπιστοσύνη. Όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο και έχει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, ξεκινάει με τον ένα, ξεκινάει με τον άλλον και ποτέ δεν του βγαίνει, όλοι παραξενεύονται και λένε γιατί. Mm-hmm. Δεν φταίνε ούτε αυτοί, ούτε εγώ, ούτε κανείς. Φταίνε οι συμπεριφορές που δίνεις τις απαντήσεις. Εντάξει. Και ακόμα μια φορά με τη συμπεριφορά σου δίνεις πάλι την απάντηση. Γιατί δεν γίνεται ένας άνθρωπος να σου φέρεται όμορφα και εσύ ξαφνικά, για ένα κουνέλι να σου περνάνε όλα. Για ένα κουνέλι. Είναι όριμο αυτό. Το έχω ακούσει πολύ συχνά. Χωρίζουν και ζευγάρια για τα κουνέλια. Τέλειωσε το εργάκι. Το εργάκι. Είναι εργάκι το ότι δύο μέρες είσαι έτσι. Είναι εργάκι το ότι έχω έρθει τρεις φορές να σου μιλήσω και 15 να έχει έρθει και να μου λες και τα ίδια πράγματα. Δεν λέω τα ίδια πράγματα. Έρχομαι και κάνω πλάκα. Ήρθα και κάνω πλάκα, ναι ή όχι. Ναι.
Ωραία. Η αντίδρασή σου ποια ήταν στην πλάκα μου? Ότι και καλά τι θέλει πάλι αυτή να μου πρίξει. Δεν είναι έτσι. Δεν σεβάστηκες αυτό που σου είπα, ότι δεν είμαι καλά, όχι για σένα. Μου το είπες μετά από μισή ώρα συζήτηση. Εγώ τα νύχια μου. Και ακόμα και, το σεβάστηκε. Και ακόμα και αυτή τη στιγμή τη μισή ώρα που στο είπα, δεν σεβάστηκε. Νύχια μου, δεν μπορώ δεν να το σεβάστηκες. Να σεβαστώ τι? Το ότι ξεσπάς σε μένα για δικό σου πρόβλημα. Δεν σου μιλούσα. Σου μοιάζει σαν κόντου box. Με βάλουν το μέσα για να παίζει εσύ. Το ότι δεν μιλούσα, πάει να πει ότι ξέσπασα. Είπα κάτι σε σένα. Όλοι έχουν εδώ μέσα που είναι προβλήματα. Όλοι τους πιέζει κάτι και όλοι τους ενοχλεί κάτι. Δεν έχω δει κανέναν να ξεσπάει πουθενά. Εγώ σου πάω τον νεύρα. Τι λέει? Εγώ σου πάω τον νεύρα. Εσύ ασχολείσαι μαζί μου, δεν ασχολείται. Ασχολήθηκα μαζί σου γιατί είσαι τόσο εδώ πέρα κενός για να έρθω να λύσω μια παρεξήγηση που δημιουργήθηκε. Αφού είμαι κενός, πήγαινε στο σπιτάκι σου. Εγώ ήρθα να λύσω μετά μια παρεξήγηση. Ωραία, αφού είμαι κενός λοιπόν, πήγαινε στο σπιτάκι. Ήρθα να λύσω μια παρεξήγηση. Sorry για το πόδι, sorry για το πόδι. Να σου πω, πήγαινε στο σπιτάκι σου και κάτσε και άσε τα κενός τώρα. Ακούς? Sorry για το πόδι, δεν θα σε χτυπήσω.